ως επαρχιακός, το περιφέρειο του Αιγαίου, που είναι ο βασικός χρηματοδότης του φεστιβάλ μουσικός, ένα φεστιβάλ που έχει γίνει εδώ και 8 χρόνια, είναι 8η φορά, και έχουμε τη χαρά να έχουμε την κρατική ορχήστρα Αθηνών εδώ κοντά μας, αλλά το υπέροχο που είχε αυτή η εκδήλωση είναι ότι η κρατική ορχήστρα Αθηνών βρέθηκε μέσα σε σχολεία. Έφερε λοιπόν σε επαφή μικρά παιδιά με τον τρόπο που λειτουργεί μια ορχήστρα, με τα κλεφτά, με τα κρουστά, και επειδή βρέθηκε και σε ένα από αυτά τα σχολεία, είδα στα μάτια των παιδιών μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για αυτό που τους προφέραμε. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε και του χρόνου να είσαι εδώ πέρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για 8η χρονιά, συνεχόμενη, το Φεστιβάλ Μουσικός συνεχίζει το ταξίδι του στα νησιά της Δωδεκανήσου. Ένα μουσικό εκπαιδευτικό ταξίδι, το οποίο ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, εντελώς στην τύχη τότε. Θα το πω γιατί μ' αρέσει αυτή η ιστορία. Πήγα να βοηθήσω ένα φίλο συνάδελφο που είχε πάρει στη Σύρο. Το Σύρο είναι το στόχο που είχε στη Σύρο. Και τότε λοιπόν είχε μεγάλα οικονομικά προβλήματα και επειδή εγώ είμαι πολύ εξωτερικό άνθρωπο και δεν έχω προβλήματα να μιλάω με τον τίποτα, λέω ποιο είναι στην περιφέρεια άραγε, στην περιφέρεια του πολιτισμού. Βρήκα λοιπόν την κυρία Μαριέτα Παπαδασιλείου. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσά τη γνωρίζετε. Τι Στην αρχή μόνο τη ρόγω του κοινωνικού μια, ανέθεσε η κυρία Βασιλείου που είχε βρεθεί την Άκη και το κυριακή σύμβουλο από εδώ να το αναλάβει. Και έτσι χρόνο στο χρόνο το φεστιβάλ αυτό δεν άρρωσε. Έχω την αίσθηση, μάλλον στη Μουριά, ότι είναι το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα, διότι πηγαίνει σχεδόν σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Έχουμε 9 νησιά. Και όπως είπε η κυρία Έπαρχος, το πολύ σημαντικό για μας, γι' αυτό το κάνουμε Σεπτέμβριο μήνα, είναι να έχουμε ανοίξει τα σχολεία και να πηγαίνουμε σε όλα τα σχολεία. Τέλος πάντων, όσο δω σε περισσότερα, γιατί φυσικά η Ρόδος και η Κώστα έχουν πολλά, κάποια νησιά όπως ήμασταν τότε στην Ίσυρο, έχει μόνο ένα, οπότε παίξαμε εκεί, παίξαμε και τελείωσε. Οπότε ελπίζω χρόνο με το χρόνο να μπορούμε να πηγαίνουμε και σε όσο περισσότερα να έχουν την ευκαιρία όλα τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να έχουν σε επαφή με τα όργανα, με τους μουσικούς, με τη μουσική, να πάρουν ερεθίσματα, να ξεκινήσουν και αυτά τη μουσική κάποια στιγμή και να τους βοηθήσει τη ζωή τους. Πραγματικά όλοι μας βοηθούν πόσο η μουσική βοηθά τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα πρωτίστως την περιφέρεια που χορηγεί όλα αυτά τα χρόνια με μεγάλη γενναιοδορία το φεστιβάλ αυτό, ώστε να μπορούμε να ερχόμαστε κοντά σα. Όλους τους περιφερειάρχες πολιτισμού που έχουμε περάσει και τους υπόλοιπους θεσμούς που μας στηρίζουν, όπως είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, η Βουλή των Ελλήνων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου, ο ΕΟΤ, η εφορία αυτή. Και ακόμα επίσης και τοπικούς φορείς, όπως είναι το Παππού, εδώ τη ΣΠΟ, όπως είναι και η Φιλαρμονική που μας παρέχει το υλικό για να μπορέσουν όπως τα αναλόγια, τα όργανα κτλ. Ευχαριστούμε όλους που είστε κοντά μας και ελπίζουμε χρόνο με το χρόνο και εμείς να ερχόμαστε όλο περισσότερο και να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι για να μας απολαμβάνετε και εσείς και τα παιδιά σας. Σήμερα είμαι αφιερωμένο στην κοινογραφική μουσική του Νίνο Ρότα και τον κοντά σε αυτόν, φιλικά αλλά και ως φίλος, Κατζηδάκη Κλειτσοβάνη. Θα μιλάω πριν από κάθε έργο με κειμενάκια του Γιάννη Κουζουμπουλάκη, του κριτικού κινηματογράφου, ο οποίος θα ήταν και μαζί μας με μεγάλη χαρά σήμερα, αλλά έπρεπε να βρίσκεται στο κοινωνικό της Βενετίας, όπως θα διαβάζω εγώ τα κειμενά του. Και ως ορντεύρ,
θα παίξουμε ένα, το κουιντέτο μας, όχι όλοι που θα μπορούν να μέσουν μετά, ένα μικρό βαλσάκι του αγαπημένου μου φίλου εδώ κόου του Σαμπίτου του Καματερού που είναι από τους ανθρώπους που βοηθούν τα μέγιστα στην μουσική ανάπτυξη του νησιού και ο οποίος ως συνθέτης αρκετές φορές μου έχει δώσει διάφορα έργα του. Τούτο λοιπόν είναι ένα βαλσάκι, θα το ευχαριστηθείτε, γιατί όπως και ο ίδιος μου είπε, πρέπει να υπογράφω πολλά έργα που είναι στις σύγχρονες μουσικής, αλλά πολλοί φίλοι μου που τα ακούνε και τους φαίνονται λίγο σε εμάς, έγραψε κάτι απλό. Και έτσι έγραψα ένα βαλσάκι, ένα κρυακό βαλς, για να το ευχαριστήσω και εκείνη και το ευχαριστήσω και εσύ σήμερα. Thank you.
μια μικρή υπενθύμηση. Βάλτε τα κινητά σας, σας παρακαλώ, στο αθόρυβο να μην χτυπήσει κανένα κατά λάθος. Και επίσης με παρακάλεσαν να σας πω ότι απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων. Νίνο ρώτα λοιπόν Φεντερίκο Φελίνη. Ο Φεντερίκο Φελίνη λάτρευε τους κλόουν. Το πρώτο κομμάτι που θα παίξουμε είναι οι κλόουν. Αν δεν είχε γίνει σκηνοθέτης, θα μπορούσε κάλλιστα να είχε γίνει διευθυντής τσίρκου. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σκητσογράφος και η προτίμησή του στο διάβασμα ήταν μέχρι τέλους τα κόμικ, τα πρόσωπα των οποίων του θύμιζαν κλόουν. Στη φιλμογραφία του βλέπεις να ξεπετάγονται που και που αυτά τα αστεία ανθρωπάκια με τις λυμμένες φατσούλες, με την απορία ζωγραφισμένη στα μάτια, τεντωμένα ανάμεσα στην θλίψη και τη χαρά. Το τσίρκο, πίστευε ο Φελίνη, έχει δύναμη ταυτόσιμη με εκείνη του κινηματογράφου, και ιδιαίτερα οι κλόουν, διότι είναι οι μόνοι που διακινδυνεύουν πολλά την ώρα ακριβώς που τα ζουν. Το 1970, για λογαριασμό της Ιταλικής τηλεόρασης, ο Φεντερίκο Φελίνη γύρισε κάτι σαν ψεύτο ντοκιμαντέρ για τον κόσμο των κλόουν, που συγχρόνως ήταν μια προσωπική ανασκόπηση της παθιασμένης σχέσης του μαζί τους. Η μουσική του Νίνο Ρότα είναι σε μεγάλο βαθμό ενορχιστρωμένη στον χάλκινο κόσμο των συγκροτημάτων του τσίρκου, αν και υπάρχουν και συγκινητικές λυρικές στιγμές για τις ιστορίες ζωής των κλόουν, μαζί φυσικά με τις μεγάλες νοσταλγικές στιγμές που υπογραμμίζουν τις αναμνήσεις του Φελίνη από την πρώτη του επίσκεψη στο τσίρκο. Thank you.
στράντα. Όμως ο κόσμος των κλόουν δεν είναι συνδυασμένος μόνο με το γέλιο. Αντιθέτως, η θλίψη είναι η σοβαρή. Και ο Φελίνη όχι μόνο το γνώριζε, αλλά έκανε και μια ταινία για αυτή τη θλίψη, τη Λα Στράντα. Όπως έκανε το Τσίρκο και ο Τσάρλι Τσάπλιν, που ήταν μια από τις αγαπημένες ταινίες του Φελίνη, στη Λα Στράντα παρακολουθούμε τη ζωή της Ντέλσο Μίνα, μιας εργαζόμενης σε περιπλανόμενο θίασο, την οποία υποδίδει η σύζυγος του Φελίνη, του Γκέτα Μασίνα. Και βλέπουμε πώς ταλαιπωρείται από τον μαθήτα του θειάσου τον Ζαμπινό, που την αγόρασε από τη μητέρα της για να τον συνοδεύει στα νούμερά του. Ο ρόλος της ζωής για τον Άντωνι Κουίν εισάχθηκε στην εκείνον του Αλέξη Ζορμπά, αν όχι και λίγο καλύτερο. Η Λα Στράντα είναι ο βράχος του Φελίνη στο κτίσμα του ιταλικού νεορεαλισμού, που εκείνη την εποχή, στα χρόνια του τέλους της δεκαετίας του 40 και σε εκείνα της αμέσως επόμενης του 50, υπήρξε το ύψιστο κινηματογραφικό κίνημα της Ευρώπης. Ωστόσο, η ταινία απομακρύνεται από την πολιτική και τον κοινωνικό σχολιασμό, στοχεύοντας τη συγκίνηση μέσω της απεικόνησης των ανθρώπινων ψυχών. Τον Νίνο Ρότα έλαβε να συνθέσει τη μουσική της Λα Στράντα και το κύριο θέμα του επαναλαμβάνεται σε όλη την ταινία. Παίζεται μάλιστα από τους χαρακτήρες, πρώτα στο βιολί και μετά στην τρομπέτα. Η μουσική στη Λα Στράντα ανήκει στην κατηγορία εκείνων που ξεπερνούν τον τυπικό ρόλο που επιφυλάσσει ένα soundtrack για την ταινία για την οποία γράφει. Ρυθμικά πανομοιότυπη με τις κινήσεις των ηρώων στην οθόνη, είναι μια μουσική που λειτουργεί συχνά για να δημιουργήσει νόημα αντί να παραμένει ένα απλό συναισθηματικό όχημα. Στην πραγματικότητα, οι εικόνες της Λα Στράντα ξεκαθαρίζουν το νόημα της μουσικής και όχι το αντίστροφο.
Amarcord. Η αυτοσχέδια λέξη Amarcord, ο τίτλος της πιο προσωπικής ίσως ταινίας του Φελίνη, που γύρισε στις αρχές της δεκαετίας του 70, είναι το αντίστοιχο του Mi Ricordo, που σημαίνει θυμάμαι. Έτσι όπως ακούγεται στην τοπική διάλεκτο του Ρίμινι, όπου ο Φελίνη γεννήθηκε και όπου η ιστορία της ταινίας τοποθετείται χωρίς ο τόπος να ονοματίσει. Ανεξαρτήτως από το ότι ο ίδιος ο Φελίνη αρνούνταν ότι η ταινία αυτή είναι αυτοβιογραφική, στο Amarcord με έναν τρόπο θυμάται. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι όπως ο ίδιος έλεγε, οι ταινίες μου γύρω από το παρελθόν επαναφέρουν και θυμούνται μνήμες που έχουν πλήρως επιτυχθεί, ακόμα και έτσι ξέρουμε πολύ καλά ότι κάπου ανάμεσα σε όσα βλέπουμε στην ταινία κρύβεται ο ίδιος ο Φελίνη. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, στο μικρό κόσμο αυτής της παραλιακής πόλης, θυμάται τους γραφικούς ανθρώπους που γνώρισε, θυμάται τις μυρουδιές και το μυστικισμό της φύσης, την ομορφιά της Λουσιολαλιάς. Θυμάται το σκύρτισμα του πρώτου έρωτα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας του. Θυμάται επίσης την εποχή που τα κοινωνικά ήθη στην Ιταλία υπαγορεύονταν σε μεγάλο βαθμό από τον καθολικισμό και ο Μπενίτο Μουσολίνι ήταν ο πυρήνας της εθνικής ζέστης του φασισμού. Ακολουθώντας το όραμα του σκηνοθέτη, ο Νίνο Ρότα με τη μουσική που συνέθεσε για το Amarcord, αναπόσπαστο μέρος της ταινίας, ξεφεύγει από τα πολιτιστικά σύνορα της Ιταλίας, συνδυάζοντας μαθημένα και δημοφιλή μουσικά στυλ, όπως σε μια λαϊκή όπερα, στην οποία ιστορίες ή επεισόδια εκφράζονται μέσα από τα τραγούδια και τον χορό. Δύο μέτρα σπίτι. Thank you.
Αρχικός ο Φεντερίκο Φελίνι δεν πίστευε ότι έκανε για σκηνοθέτη. Μου έλειπε αυτό το στοιχείο της τυραννικής επιβολής, της συνέπειας, της σχολαστικότητας, της ικανότητας να κουράζω και πολλά ακόμα, μακροπαντός της εξουσίας. Αναφέρει στο βιβλίο του το γύρισμα μιας ταινίας. Από μικρός ήμουν ένας κλειστός, μοναχικός τυπάκος, επιθετικός, τρωτός μέχρι χαμού. Και παρέμεινα, ό,τι και αν θέλει να πιστεύει ο κόσμος, πολύ ντροπαλός. Πώς μπορούσαν όλα αυτά να συνδυαστούν με τα στιβάλια, τα μεγάφωνα, τις φωνές, όλα αυτά τα παραδοσιακά όπλα του κινηματογράφου. Η σκηνοθεσία μιας ταινίας είναι πάντα η διαταγή στο πλήρωμα του Χριστόφορου Κολόμβο που θέλει να γυρίσει πίσω. Τελικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Φελίνι όχι μόνο έγινε σκηνοθέτης, αλλά έγινε σκηνοθέτης αναφοράς. Και το 1963, με το 8,5, έγινε ο ίδιος θέμα ταινίας του. Η 8η και μισή δημιουργία του είναι η πιο αυτοβιογραφική στιγμή του Φελίνι, με το alter ego του, τον Μαρσέλο Μαστοριάνη, στο ρόλο του παρετημένου σκηνοθέτη, που προσπαθεί να ξεπεράσει το δημιουργικό αδιέξοδό του. Με οδηγό του το σουρεαλιστικό χιούμορ του, το 8,5, το μουσικό πορτρέτο του από τον Νίνο Ρότα μοιάζει πραγματικά να απολαμβάνει την ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό της ταινίας και του δημιουργού της. Thank you.
Έρχεται η στιγμή που ένα γλυκό χαμόγελο έχει για λίγο την εποχή του. Τότε η αγάπη είναι ερωτευμένη μαζί μου. Το 1969 ο Φράνκο Τσεφιρέλη έκανε μια πιστή κινηματογραφική μεταφορά της τραγωδίας του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και ο Νίνο Ρότα συνεργάστηκε μαζί του ως μουσικός συνθέτης της. Οι στίχοι που προαναφέρθηκαν είναι το τραγούδι «What is Youth» «Τι είναι η νιώτη» που ο Ρότα έγραψε για την ταινία. Μπορεί να μην έχει τη χαρούμενη διάθεση των ταινιών του Φελίνη, όμως η μουσική του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας μπορεί να σε στοιχειώσει συνδυασμένη με την εικόνα της Ολίβια Χάσεϊ που μοιάζει το αερικό, ένα έκθραυστο αλλά συγχρόνως δυναμικό πλάσμα τόσο καλά συγχρονισμένο με τον Ρωμαίο του Λέοναρντ Γουάιντινγκ. Δύο εμβληματικοί ρόλοι στην καριέρα των ηθοποιών, μιας καριέρας που δυστυχώς δεν είχε την εξέλιξη που όλοι περίμεναν μετά την επιτυχία της ταινίας.
Εδώ θα κάνουμε μία μόνο εισαγωγή και για τα δύο επόμενα κομμάτια. Ο Νονός. Όταν ο Αμερικανός σκηνοθέτης Φράνσις Κόπολα προσπαθούσε να γυρίσει τον Νονό, κάτω από τεράστια πίεση και ατελείωτα προβλήματα σε όλους τους τομείς, θεώρησε ότι η μουσική της ταινίας έπρεπε να έχει ιταλικό άρωμα. Γι' αυτό και απευθύνθηκε στον Νίνο Ρότα για τη σύνθεσή της. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μουσικά κομμάτια του κινηματογράφου, το οποίο ακόμα και σήμερα όλοι σιγοψιθυρίζουμε. Η μουσική του Ρότα για τον Ονό προτάθηκε για το Όσκαρ, αλλά εδώ θα πρέπει να σταθούμε σε ένα λίγο παράξενο παρασκήνιο. Μετά την υποψηφιότητα του Ρότα, η κύρια μουσική του Νονού, Love Theme from the Godfather, την οποία σε λίγο θα ακούσουμε, αποδείχθηκε παρόμοια με μια προηγούμενη σύνθεση του Ρότα από την Φορτουνέλα, μια ταινία του De Filippo παραγωγής 58, στην οποία έπαιζε και η Τζουλιέτα Μασίνα. Η ομοιότητα των δύο μουσικών οδήγησε την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου σε μια νέα ψηφοφορία, ειδικά για αυτή την κατηγορία της πρωτότυπης μουσικής, στην οποία η μουσική του Ρότα θα συναγωνιζόταν με 4 ακόμα μουσικές ταινιών που είχαν χάσει θέση στις τελικές υποψηφιότητες. Έτσι θα καθοριζόταν ποια μουσική θα κατήχε την τελική 5η θέση για την κατηγορία του Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης δραματικής μουσικής. Ο Ρότα έχασε τη θέση και αντικαταστάθηκε από τον Τζον Άντισον για την μουσική της ταινίας Sloyd. Και το Όσκαρ δόθηκε στα φώτα της Ράμπας, του Τσάρλι Τσάπλιν, στη μουσική του Ιδίου και τον Ρέις Ρας Λάρι Ράσελ. Το παράξενο και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι τα φώτα της Ράμπας είναι ταινία του 52, αλλά δεν είχε ποτέ διανυμηθεί στους κινηματογράφους του Λος Άντζελες πριν το 72, τη χρονιά δηλαδή αυτής της νίκης. Ωστόσο, για τον δεύτερο Νονό, το 74, ο Ρότα υπήρξε και πάλι υποψήφιος και τότε κέρδισε το βραβείο μαζί με τον πατέρα Κόπολα, τον Καρμάιν Κόπολα. Thank you.
Thank you.
Στοφ θα πει. Η αγάπη του Μάνου Χατζηδάκη για τον Νίνο Ρότα είναι γνωστή. Υπήρξαν εξάλλου προσωπικοί φίλοι και ανάμεσά τους είχε δημιουργηθεί μια σχέση αμοιβαίου θαυμασμού και σεβασμού. Λέγεται μάλιστα ότι ο Ρότα είχε υποδείξει στον Φελίνη τον Χατζηδάκη ως διάδοχό του σε περίπτωση που ο ίδιος δεν μπορούσε να συνεχίσει να συνθέτει. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους, η συνεργασία αυτών των δύο κορυφών δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Πριν ακούσουμε την Ισένεκεν ένα κομμάτι από τη μουσική της ταινίας Top Capi σε σκηνοθεσία Ζιλ Ντασέν και μουσική Μάνου Χατζηδάκη, θα ήθελα να αναφέρω κάποια λόγια του ιδίου του Έλληνα μουσικοσυνθέτη, τα οποία αποτυπώνεται με ξεκάθαρο τρόπο η σημασία της δημιουργικής συνεργασίας του Ρότα με τον Φελίνη. Ο Φελίνη και ο Ρότα, είχε πει ο Μάνος, είναι η επιτυχημένη Ιταλία του μεταπολέμου, που γνωρίζει να διασκεδάζει και να βλέπει βαθιά τις ρογμές και τους κραδασμούς του μέλλοντος, χωρίς να χάνει το αίσθημα και τη μνήμη του μεταναγεννησιακού πάθους. Η ζωή είναι ωραία. Συνεχιστής του έργου του Νίνο Ρότα σε συνδυασμό με τις ταινίες του Φεντερίκο Φελίνη υπήρξε τελικά ο Νίκολα Πιοβάνη, ο οποίος θα έγραφε τη μουσική τριών ταινιών του Ιταλού σκηνοθέτη μετά το θάνατο του Ρότα το 1979.
Προηγήθηκαν ο Λουίς Μπακάλοφ στην πόλη των γυναικών και ο Τζιανφράνκο Πλενίτσιο στο «Και το πλοίο φεύγει». Πριν η συνεργασία των Πιοβάνι και Φελίνη λάβει χώρα στις ταινίες «Τζίτζερ και Φρέντ», «Ιντερβίστα» και «Η φωνή του φεγγαριού», το κύκνιο άσμα του Φελίνη το 1989. Βέβαια, η δουλειά του Πιοβάνι είναι κυρίως ταυτισμένη με το έργο των αδελφών Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι και με δημιουργίες τους όπως «Το Χάος» και «Η νύχτα του Σαν Λορέντσο». Αλλά η ταινία που θα τον ακολουθεί πάντα δεν είναι κανενός από τους προαναφερθέντες. Είναι «Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι, που σχεδόν ηρωνικά ήταν ο πρωταγωνιστής στην τελευταία ταινία του Φελίνη «Η φωνή του φεγγαριού». Και με έναν σκοπό από αυτή την ταινία, την «Ζωή είναι ωραία», για την οποία ο Πιοβάνι κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης μουσικής, θα ολοκληρωθεί η απόψινή βραδιά αφιερωμένη στο μουσικό μεγαλείο του Νίνο Ρότα, σε εκείνο των φίλων του αλλά και των διαδόχων του. Thank you.
ευχαριστούμε πάρα πολύ.